Θα καλωσορίσουμε και εμείς από το συνδικάτο μας το σύντροφο Γενικό Γραμματέα στην πόλη μας και θεωρούμε πολύ σημαντική τη σημερινή σύσκεψη, μιας και πατάει πάνω σε πολύ φλέγοντα ζητήματα και προβλήματα που έχουμε, ειδικά σε ένα μέρος σαν την Κρήτη που πατάει πάρα πολύ στον τουρισμό, όπως είπε και εισηγητικά. Τώρα ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι ο μεγαλύτερος στη μετατοπική βιομηχανία στη χώρα μας. Πρώτος σε εξαγωγές, με ρυθμός ανάπτυξης 16% στα χρόνια της προηγούμενης δεκαετούς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, αλλά και στην κρίση που ξεκινάει τώρα, είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα έκθεση η οποία αναφέρει ότι μέσα στην περίοδο της καραντίνας οι εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο. Για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους δείκτες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αποτελεί και το καμάρι του ΣΕΒ όπως έχει υποθεί ο συγκεκριμένος κλάδος. Αυτή η δυναμική εικόνα, βέβαια, των εταιριών του κλάδου μας, δεν έχει χτιστεί με τις έξυπνες ιδέες και τις ικανότητες των αφεντικών, όπως πολύ συχνά προσπαθούν να μας πείσουν, αλλά με τους πεζοκομμένους μισθούς που έχουμε στον κλάδο, χωρίς συλλογικές συμβάσεις στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, με απλήρωτες υπερορίες στους οδηγούς και τους αποθηκάριους, με τατικοποίηση της εργασίας και εξαντλητικά ωράρια στα εργοστάσια, με την πληρωμή με κουπόνια σαν μέρος του μισθού, με τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς και ζωής των μεταναστών εργατών γης, οι οποίοι και αυτοί είναι στον κλάδο μας. Με λίγα λόγια, έχει χτιστεί με τον απλήρωτο ιδρώτα, με το μόχθο των εργαζομένων. Με αφορμή την πανδημία τώρα του κορονοϊού, και αφού ο κλάδος μας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και ο δικός μας κλάδος, η εργοδοσία φρόντισε να ξεμπερδέψει με μια σειρά δικαιώματα που την εμπόδιζαν να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη της. Ξαφανίστηκε ο σταθερός χρόνος εργασίας, η σταθερή ημερομηνία πληρωμής του μισθού, η δυνατότητα του εργαζόμενου να προγραμματίσει το μέλλον του συνολικά. Όλα τα αντεργατικά εργαλεία που έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους εργοδότες αξιοποιήθηκαν στον κλάδο μας στο έπακρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κάνουν χοντρεμπόριο τροφίμων και διακινούν από εδώ σε όλη την Κρήτη, ενώ αυτή την περίοδο έπρεπε να έχουν για την κάθε περιοχή 2 και 3 εποχικούς εργαζόμενους, οι εποχικοί εργαζόμενοι δεν προσελήφθησαν, αλλά οι πωλήσεις, η κίνηση δεν έχει μειωθεί στο 50% που θα πηγαίναν 2, έχει μειωθεί στο 20%. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικοποίηση στους εργαζόμενους, στους ήδη υπάρχοντες, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Το συνδικάτο μας τώρα από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, πριν 3,5 χρόνια, ξεκαθάρισε πως βρίσκεται σε γραμμή σύγκρουσης με τη λογική του συμβιβασμού με την εργοδοσία. Και είχαμε και παραδείγματα και επίθεση από την εργοδοσία συγκεκριμένη. Χτες βγήκαμε από μια δύσκολη μάχη αρχαιρεσιών, ακόμα πιο δυνατή, διπλασιάζοντας τον αριθμό των συναδέλφων που ψήφισαν. Αυτό δείχνει πως ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη συσπήρωσης και πάλι σε ταξική κατεύθυνση. Να παλέψουμε για υπογραφή επιχειρησιακών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις, όπως αυτές που παλεύουμε και μαζί με την Ομοσπονδία μας, η οποία ευτυχώς για μας βρίσκεται σε ταξική κατεύθυνση και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Για μέτρα προστασίας της υγείας μας, για πιο εντατικούς ελέγχους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, για να σπάσει η τρομοκρατία και η μυρολατρεία στους χώρους δουλειάς και για να γίνει τελικά πράξη το σύνθημα «Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, μια και καλή». Ευχαριστούμε πολύ.